Κύριε Καραθανασόπουλε, καλημέρα σας. Καλημέρα σας και στους ακροατές μας. Να είστε καλά. Να σας πω τώρα, το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που ουσιαστικά κινητοποιείται στους δρόμους, αμφισβητώντας έτσι αλλιώς τώρα και τα μέτρα προστασίας για τη δημόσια υγεία. Προσέξτε, εμείς τι έχουμε θέσει. Έχουμε θέσει ότι σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες ο λαός πρέπει να βγει δυνατός και πρέπει να βγει δυνατός και μέσα από την πανδημία με την προστασία της δημόσιας υγείας και ταυτόχρονα να μην αξιοποιηθεί η ευκαιρία εντός εισαγωγικών της πανδημίας για να αμφισβητηθούν τα όποια δικαιώματα έχουν να απομείνει στους εργασιακούς χώρους και από αυτή την άποψη λοιπόν οι όποιες δραστηριότητες του ΚΚΕ είναι υποστηρικτικές αυτής της κατάστασης. Κατανοητό είναι αυτό. Από αυτή την άποψη λοιπόν οι κινητοποίησεις οι οποίες γίνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα με τα μέτρα προστασίας, οι συμβολικές αυτές κινητοποίησεις θέλουν να αναδείξουν τα σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν αυτούς που η κυβέρνηση αλλά και άλλα κόμματα τους χαρακτηρίζει ως ήρωες, που όμως οι ήρωες αυτοί, είτε είναι υγειονομικοί είτε οι εργαζόμενοι σε σούπερ μάρκετ και σε άλλους χώρους δουλειάς, έχουν αφαιθεί χωρίς συγκεκριμένα μέτρα προστασίας. Αυτό κύριε Καραθανασόπουλε είναι κατανοητό, αλλά από την άλλη, οι όποιου τύπου συγκεντρώσεις είναι, αν θέλετε, κόντρα στην πολιτική που πρέπει να ακολουθήσουμε για να αποφύγουμε τον κορονοϊό, να ξεφύγουμε από την πανδημία. Θέλω να πω, οι μορφές πάλι μπορεί να υπήρχαν και αλλού, να βγαίνανε σαν μπαλκόνια ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν πάει να το σκεφτώ εγώ. Το σκεφτούν οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα. Αλλά δεν είναι λίγο αμφιλεγόμενο να είναι κόντρα σε αυτά που μας συνιστούν οι λοιμοξιολόγοι ό,τι πρέπει να κάνουμε. Έχει συγκεντρώσει έξω από τα νοσοκομεία, έξω από σούπερ μάρκετ, έξω από επιχειρήσεις. Προσέξτε, θα είδατε και στις χρεσινές κινητοποίησεις τις συμβολικές έξω από τα σούπερ μάρκετ, αλλά και την προηγούμενη εβδομάδα τη μέρα υγείας και δράσης για τα προβλήματα της υγείας έξω από τα νοσοκομεία. Στο σύνολό της αυτές οι κινητοποίησεις ήταν με δεδομένα μέτρα προστασίας για να μην υπάρχει αυτό που λέμε συχνοτισμός. Όμως όλοι αυτοί οι οποίοι κακοπροαίρετα, δεν λέω κάποιος ο οποίος ανησυχεί και ποιος καλοπροαίρετα εκφράζεται, όλοι αυτοί οι οποίοι κακοπροαίρετα προσπαθούν να συκοφαντήσουν τη στάση, την αγωνιστική στάση των εργαζόμενων στον χώρο της υγείας και σε άλλους κλάδους, είναι αυτοί υπεύθυνοι και κάνουν ότι δεν βλέπουν τα σημαντικά προβλήματα που υπάρχουν συχνοτισμού σε χώρους εργασιακούς. Όπως είναι τα νοσοκομεία, όπως είναι τα σούπερ μάρκετ, όπως είναι μεγάλες βιομηχανίες που ακόμη λειτουργούν χωρίς τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, ατομικά μέτρα προστασίας των εργαζόμενων. Mm-hmm. Από αυτή την άποψη λοιπόν είναι υποκριτικό τους το ενδιαφέρον. Και ταυτόχρονα εμείς τονίζουμε ότι δεν θα τους κάνουμε το χατήρι αξιοποιώντας αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες να καθίσει ο λαός θυμωμένος. Από αυτή λοιπόν την άποψη, αυτές οι πρωτοβουλίες οι οποίες παίρνετε είναι για να τονώσουν το αίσθημα που πρέπει να έχει στις σημερινές δύσκολες συνθήκες ο λαός ότι μπορεί να τα καταφέρει απέναντι στον ορατό και αόρατο εχθρό που έχει. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει και ο ορατός και ο αόρατος εχθρός. Πάντως, να συμφωνήσουμε ότι ο αόρατος εχθρός, αν μη τι άλλο, δεν είναι ταξικό θέμα. Δηλαδή, μας αφορά όλους, και κομμουνιστές και αριστερούς και κεντρώους και δεξίους, έτσι δεν είναι. Μας αφορά όλους. Αλλά έχει διαφορετικές επιπτώσεις στον καθέναν. Σωστό. Γιατί και στις σημερινές συνθήκες δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Ένας άνεργος ο οποίος δεν έχει τα βασικά ζητήματα διατροφής ή πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περιβάλλον είναι σε διαφορετική θέση, σε πολύ χειρότερη θέση από κάποιον ο οποίος έχει μεγαλύτερες οικονομικές δυνατότητες. Mm-hmm. Από αυτή την άποψη λοιπόν δεν είναι όλα τα πράγματα ίδια. Σας το ρωτάω γιατί, για παράδειγμα, έχουμε το θέμα ότι το ΚΚΕ ξεχωρίζει σε σχέση με τις κινητοποίησεις. Μας είπατε το σκεπτικό σας και το τι κάνατε. Από την άλλη, σε ένα κλίμα έτσι ομόθυμης αντιμετώπισης του κορονοϊού, είχαμε και άλλα φαινόμενα από το ΚΚΕ διαφοροποίηση. Ας πούμε, ακόμη και στην απόφαση μέρος των χρηματικών αποζημιώσεων των βουλευτών να δοθεί για το σύστημα υγείας ή για την αντιμετώπιση πανδημίας, και εκεί πήρατε αποστάσεις και πατόχοι. Προσέξτε, εμείς τι βάζουμε αρχικά, ότι δεν μπορεί η υπόθεση ατομικής ευθύνης να συγκαλύψει τις τεράστιες ευθύνες τις οποίες έχουν όσον αφορά την κρατική ευθύνη για τα ζητήματα τόσο της υγείας όσο και άλλα θέματα. Και ταυτόχρονα
δεν μπορεί να αποτελέσει πλυντήριο ή όποια ατομική ευθύνη των τεράστιων διαχρονικών ευθυνών, για παράδειγμα στα ζητήματα υγείας, η υποχρηματοδότηση, το κλείσιμο νοσοκομείων, η έλλειψη του κατάλληλου και του απαραίτητου προσωπικού, τα μέτρα προστασίας, όλα αυτά δεν είναι ζητήματα τα οποία σχετίζονται ότι αποτέλεσαν ένα φυσικό φαινόμενο. Αποτέλεσαν σταθερή επιλογή όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Mm-hmm. Και από αυτή την άποψη, τέτοιου είδους κινήσεις εντυπωσιασμού, οι οποίες προσπαθούν να κάνουν, θέλουν να συγκαλύψουν αυτό το ζήτημα. Εμείς, για να το ξεκαθαρίσουμε με το θέμα της βουλευτικής αποζημίωσης, είμαστε καθαροί και είμαστε πάγιοι σε αυτό το ζήτημα. Και διαχρονικά στεκόμαστε έτσι. Εμείς ζητάμε μια πάγια μείωση της βουλευτικής αποζημίωσης, ένα δεύτερον κατάργηση των αποζημιώσεων που λαμβάνουν οι βουλευτές της Επιτροπής και μια σειρά άλλων βουλευτικών προνομίων. Mm-hmm. Και αυτό δεν το θίγουμε τώρα σε συνθήκες κρίσης υποκριτικά. Το έχουμε θίξει σε μια σειρά ζητήματα και είναι πάγια και διαχρονική θέση του ΚΚΕ. Ένα. Δεύτερον, οι βουλευτές του ΚΚΕ καταθέτουν το σύνολο της αποζημίωσης στο Ταμείο του Κόμματος για να μπορέσει αυτό να αξιοποιηθεί για την πολιτική, συνδικαλιστική και προπαγανδιστική δράση. Και ταυτόχρονα είμαστε το μοναδικό κόμμα που σε συνθήκες κρίσης εξακολουθούμε και εξυπηρετούμε τις δανειακές μας υποχρεώσεις τις οποίες είχαμε, και ταυτόχρονα να το αναδείξουμε, γιατί κοιτάξτε, εμείς δεν θέλουμε μια σειρά πράξεις τις οποίες κάνουμε να τις διατυμπανίζουμε και να τις κρεμάμε στα μανταλάκια. Όμως, εδώ και 10 χρόνια το ΚΚΕ με σημαντικές θυσίες των μελών και των στελεχών του, αλλά και όλων όσοι το στηρίζουν, συντηρεί έναν οίκο το σπίτι του αγωνιστή, όπου εκεί παραμένουν και έχουν πλήρη προστασία μια σειρά ηλικιωμένοι, οι οποίοι ήταν οι απόμαχοι, ας το πούμε έτσι, μια σειρά μεγάλων αναμετρήσεων που είχε δει στο εργατικό και λαϊκό κίνημα. Όμως όλα αυτά δεν τα διατυμπανίζουμε για να πούμε ότι είμαστε φιλάνθρωποι. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε να αναδείξουμε είναι την ευθύνη η οποία πρέπει να υπάρχει και η στάση αρχών την οποία πρέπει να κρατάει. Κύριε Κασαμπουλέ, ένα τελευταίο ερώτημα. Το ΚΚΕ ασκεί ιδρυμήτατη μάλιστα κριτική για τις πολιτικές που ασκεί η κυβέρνηση, κυρίως στα θέματα στήριξης, στα εργασιακά, όλα αυτά που συμβαίνουν αυτόν τον καιρό. Από την άλλη όμως, και θέλω να, δεν ξέρω πώς το ερμηνεύετε, βλέπουμε τους πολίτες, το δείχνουν σχεδόν όσες δημοσιοποιήσεις έχουν δει το φως δημοσιότητας, να στοιχίζονται γύρω από τις πολιτικές κυβέρνησης και όχι γύρω από τις πολιτικές των κομμουνιστών ή της αντιπολίτευσης γενικότερα. Αυτό πώς το ερμηνεύετε εσείς? Κοιτάξτε, υπάρχει μια ομοβροντία αυτή. Όλες οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, υπάρχει μια προσπάθεια κοινής πορείας και συγχρονισμού. Όλες οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις ουσιαστικά συστρατεύονται στο στόχο τον οποίο έχει θέσει η κυβέρνηση, και όχι μόνο η κυβέρνηση, αλλά και το αστικό πολιτικό σύστημα, της θωράκισης των συμφερόντων της κεφαλαιοκρατίας για την επόμενη μέρα. Και από αυτή την άποψη λοιπόν υπάρχει μια ομοβροντία προτάσεων και μέτρων, τα οποία επί τ' ουσίας θέλουν να σώσουν και να διαμορφωθεί ένα ισχυρό πλέγμα προστασίας των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομήλων. Και από την άλλη τη μεριά, η άλλη όψη αυτού του νομίσματος είναι το πλέγμα κατεδάφισης των όποιων δικαιωμάτων έχουν στους εργαζόμενους. Προσέξτε, αξιοποιεί η κυβέρνηση πια την κατάσταση η οποία υπάρχει στο ζήτημα με την πανδημία, τη μικρή έκθεση η οποία υπάρχει στη χώρα μας, για να αναδείξει τι μέσα από το διάγγελμα του κ. Μητσοτάκη, ότι οι Έλληνες πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στο αστικό κράτος. Ένα αστικό κράτος όμως το οποίο έχει τεράστιες ευθύνες για την υποβάθμιση της δημόσιας υγείας. Και δεύτερον, στην κυβέρνηση, γιατί αποτελούν αυτά τα έκτακτα μέτρα τους πυροδότες των ισοδιαγγελματικοθές των διαρκών μεταρρυθμίσεων. Και άρα πρέπει να έχει εμπιστοσύνη για την επόμενη μέρα και την ανάπτυξη της οικονομίας. Αυτή η κατεύθυνση είναι καθοριστική, εμείς του λέμε. Είναι καθοριστική για το τι σχεδιάζει για την επόμενη μέρα. Γιατί τα μέτρα τα οποία ήρθαν και τα οποία καταργούν εργατικά δικαιώματα με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου δεν είναι προσωρινού χαρακτήρα. Και αυτό το επιβεβαιώνει η ίδια ιστορική εμπειρία. Το μνημόνιο μπορεί να έφυγε, να μην είμαστε πλέον σε μνημόνιο, όμως όλοι οι μνημονιακοί νόμοι που σφράγισαν την αγορά εργασίας παραμένουν σε ισχύ. Δεν αποδείχθηκαν έκτακτα μέτρα.
Και προσέξτε, και οι προτάσεις τις οποίες κάνει ο Σύνδεσμος των Βιομηχάνων και όλοι οι υπόλοιποι διεθνείς οργανισμοί κατατείνουν ακριβώς αυτό. Στο πώς δηλαδή θα αξιοποιηθεί η πανδημία και οι επιπτώσεις σημαντικές που θα έχει στην οικονομία, στο να διαμορφωθεί η επόμενη μέρα που θα είναι μια μέρα. Τώρα μου γεννάτε ένα ερώτημα τώρα, γιατί έλεγα το τελευταίο. Άλλο ένα ερώτημα, κύριε Καθανασόπουλε. Παρότι το γεγονός ότι όμως μπαίνουμε έτσι ή αλλιώς, θέλουμε δεν θέλουμε, μα το θέλουν οι κομμουνιστές ή δεν το θέλουν, μα το θέλουν οι σοσιαλιστές ή όχι, μπαίνουμε σε μια ψηφιακή εποχή. Άρα σε νέα ενδεχομένως και εργασιακά μοντέλα. Το εργατικό κίνημα δεν πρέπει να επεξεργαστεί νέες προτάσεις, σύνθετες για την καινούργια πραγματικότητα, αντί να μείνεται και να λέει μονίμως όχι σε οποιαδήποτε άλλη μορφή εργασίας βρίσκεται μπροστά μας. Είναι σημαντικό το ερώτημα σε αυτό. Εμείς δεν είμαστε απέναντι στη τεχνολογική εξέλιξη και στις δυνατότητες, τις τεράστιες δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογική εξέλιξη για την απελευθέρωση του ανθρώπου. Το θέμα είναι ποιος χρησιμοποιεί την τεχνολογική εξέλιξη και τα αποτελέσματά της και για ποιο συμφέροντα χρησιμοποιεί. Αν τα χρησιμοποιήσεις για να τσακίσεις τα εργατικά δικαιώματα, να υποβαθμίσεις την ποιότητα ζωής των λαϊκών στρωμάτων, μόνο και μόνο για να θωρακίσεις ανταγωνιστικό και την κερδοφορία, τότε πραγματικά αυτός είναι ο αντίπαλος και ο εχθρός. Δεν είναι τεχνολογία. Mm-hmm. Και άρα λοιπόν, αντί να αξιοποιηθεί τεχνολογία για να δουλεύουμε λιγότερες ώρες, με πολύ μεγαλύτερες αποδοχές και πολύ καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, φτάνουμε σε σημείο στις σημερινές εποχές να μιλάμε για ενεργειακή φτώχεια που μας δίνει πληθυσμό, για ευρύτατα λαϊκά στρώματα τα οποία δεν μπορούν να καλύψουν τις βασικές τους διατροφικές ανάγκες, τη στιγμή ακριβώς που υπάρχει μια πληθώρα δυνατοτήτων για να ικανοποιηθούν αυτές τις ανάγκες. Γιατί δεν ικανοποιούνται? Για τα μέσα παραγωγής, τα αποτέλεσματα της τεχνολογίας είναι στα χέρια των κεφαλαιοκρατών και όχι της εργατικής τάξης. Και αν κάτι βγαίνει από αυτή την πείρα μέσω του κορονοϊού, είναι ότι αυτοί οι οποίοι στάθηκαν στο ύψος των απαιτήσεων ήταν οι εργαζόμενοι. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στην εργατική τάξη ότι μπορεί και από θέσεις αρχής και εξουσίας να οργανώσει και την οικονομία και την κοινωνία με τέτοια προσπάθεια που να ικανοποιεί το σύγχρονο των λαϊκών αναγκών, το σύγχρονο και διευρυμένο λαϊκών αναγκών. Κύριε Καθανασόπουλε, να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τη συζήτηση, να σε ευχηθώ καλή Ανάσταση και να προσέχετε. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά, χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά.